Το θέμα δεν μίλησε εγώ καθόλου πάντως. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και δική μου. Παρακαλώ, βεβαίως. Θα ξεκινήσετε με αυτό. Είναι και διαφορετική έντονα από την προηγούμενη, ας πούμε. Βεβαίως, παρακαλώ. Γιατί έτσι δεν είναι. Αν δεν έχω αντίρρηση, αν θέλετε κάτι άλλο, αλλά είναι μείζον ζήτημα κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως είναι μείζον ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε μία άνοδο μιας φασίζους ακροδεξιάς και μην λέμε γενικά λαϊκισμό. Έχουμε μια φασίζουσα ακροδεξιά. Δεν είναι ο φασισμός του 35 ή του 33. Είναι όμως, όπως λέει ο Ένσο Τραβέρσο, ένας πολύ διακεκριμένος Ιταλός διανοούμενος, ένας μεταφασισμός, ένας φασισμός με γραβάτα. Έχουμε τέτοιο φαινόμενο και μια δυναμική. Έχουμε και κανονικό φασισμό, έχει σκοτώσει ανθρώπους. Έχουμε. Και δεν πρέπει να το δεν πρέπει να το χαϊδεύουμε. Πού οφείλεται αυτό. Πού οφείλεται καταρχήν. Κατά τη γνώμη μου, οφείλεται το ότι υπάρχει και επικρατήσει στην Ευρώπη, μιλώντας για την Ήπειρό μας, έχει επικρατήσει στην Ευρώπη μια. Κυριαρχούν δηλαδή στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο τις πολιτικές εκπροσώπησης δυνάμεις, οι οποίες υπηρετούν έναν άπλιστο, άκρητο κατά τη, ακραίο κατά τη γνώμη μου νεοφιλελευθερισμό, που επιβάλλουν στον κόσμο μια πολύ σκληρή λιτότητα. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει εξαιτίας αυτής της πολιτικής, η οποία είναι υποφέρει ο φτωχοποιούμενος μεσαίος, ο αδύναμος, ο μισθωτός. Κύριε Μπαλά, θα έλεγε κανείς πολύ πείνασαν, δεν έγιναν όλοι φασίστες. Θέλω να πω, εν μέρη μπορεί να εξηγήσει αυτό που λέτε. Αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί θα καταλάβετε και θα συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο αδύναμος, ο οποίος νιώθει ότι δεν αντιπροσωπεύεται από το πολιτικό σύστημα όπως λειτουργεί, που δεν νιώθει ότι αυτοί που είναι πάνω τον εκπροσωπούν και υποφέρει οικονομικά. Όταν δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει όλη την ανάλυση την οποία εσείς προφανώς υπονοείτε αυτή τη στιγμή, στρέφεται εκεί που είναι εύπεπτο. Αυτή η ρητορική, η εύπεπτη. Και αυτή η ρητορική εύπεπτη είναι της φασίζουσας ακροδεξιάς. Που το παίζει αντισυστημική, ενώ είναι απατεώνες, που το παίζει φιλολαϊκή, όπως το έπαιζε και ο Χίτλερ, που ονομαζόταν το κόμμα του Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα των Γερμανών Εργατών μέχρι να πάρει την εξουσία. Και μετά επί τα κεφάλια μέσα πάμε με τους βιομήχανους, με τον Γκρουπ. Έτσι, είναι απατεώνες. Και το παίζουν αντισυστημική, μια τέτοια ρητορική, και εκεί τσιμπάνε. Το πρόβλημα είναι να είσαι ενάντια σε αυτό, σημαίνει να μην υιοθετεί την ατζέντα του. Να είσαι ενάντια, καθαρά, και να μην λες λαϊκιστές, είναι φασίστες. Είναι φασίστες. Σύγχρονοι αλαφασίστες. Και φωτογραφίες. Σύγχρονοι αλαφασίστες. Και να μην υιοθετεί την ατζέντα του. Την ατζέντα του. Να μην υιοθετεί την ατζέντα του. Δηλαδή, βλέπω κάποιου εκπροσώπου που το μόνο. Να πω κάτι πάνω στο τρίπολα. Μισό λεπτό, όλο μπορώ να πω κάτι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Α, ολοκληρώστε μου, κύριε Μπαλάφα, για να μην τελειώσουμε. Εγώ δεν πάω να πω. Αλλά όχι να. Λοιπόν, εκείνη το θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι πρωτίστω, κατά τη γνώμη μου, να αλλάξει το μείγμα αυτή τη πολιτική. Ο κόσμος να νιώσει καλύτερα οικονομικά, να αισθανθεί ότι από πάνω ενδιαφέρονται για ακόμα, να έχουμε διεύρυνση δημοκρατίας. Αυτά που δεν τα έχει, δυστυχώς, όπως λέει και ο κ. Μαυρουτάς, δεν τα έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αυτό, δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερη και Ευρώπη δημοκρατική, Ευρώπη που να νοιάζει για τον πολίτη, κοινωνική Ευρώπη, με πολιτικές κοινωνικές ευρωπαϊκές που δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όποιος είναι με την Ευρώπη, αυτά τα βλέπει και τα τονίζει. Και έχει καθαρό μέτωπο ενάντια στο φασισμό, ο οποίος δυστυχώς αυτό το φίδι σηκώνει και πάλι και κεφάλι. Μια λέξη που θέλετε μόνο. Είπε ο κ. Μπαλάφος μία λέξη. Είπατε κάτι πολύ σωστό. Αντισυστημική απατεώνες. Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Και η βασίζουσα ακροδεξιά είναι η πιο σκληρή έκφραση αυτού νου. Αλλά δεν βρίσκεται μόνο εκεί δυστυχώς στην Ευρώπη αυτό που λέτε αντισυστημική απατεώνες. Βρίσκεται και στον κύριο Όρμπαν που είναι στο ίδιο κόμμα. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία ζήτησε την αποβολή. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία ζήτησε την αποβολή του κύριου Όρμπαν. Κόμματα που είναι στην ίδια οικογένεια πολιτική με εσάς. Έχετε δίκιο. Βρίσκονται και στον Όρμπαν. Ναι, εντάξει. Και στη χώρα μας. Εντάξει. Για να έρθουμε λίγο στα των κομμάτων σας. Ουσιαστικά δεν θα μπορούσε κανείς, αφού είπατε αυτό, να σας ρωτήσει και για τη φωτογραφία του κ. Γκρουμπλή με τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, ο οποίος είναι καταδικασμένος για ομοφοβικά σχόλια. Υπάρχει αυτό το ζήτημα λοιπόν. Απ' την άλλη, βουλευτές, φεύγω από την ακροδεξιά, μην παρεξηγηθώ, βουλευτές ετελοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν θέμα για τον κύριο Θάνο Μωράιτη. Θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διευρύνεται από ένα μικρό κόμμα που ήταν πριν μερικά χρόνια, γίνεται ένα μεγάλο κόμμα. Αλλά μήπως αυτό είχε ένα τίμημα. Ο κύριος Θάνος Μωραΐτης δεν μιλάει και με τα καλύτερα λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο καιρό. Λοιπόν. Ποια είναι αυτή η διαδικασία. Ας σας πω λοιπόν. Λοιπόν, πάμε για το ένα. Η περίπτωση με τον Κουρουπλή ήταν μια ατυχής κίνηση του Παναγιώτη του Κουρουπλή. Σίγουρα, ατυχέστατη.
Αττικής που δεν εκπροσωπεί αυτό που είναι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω υπάρξει υφυπουργός του, δεν εκπροσωπεί. Ατυχέστατη η κίνησή του, για οποιοδήποτε λόγο και να έγινε, ατυχέστατη και δεν έπρεπε να γίνει. Το είναι με αυτή την έννοια αρνητική. Τελείωσε. Ναι, οι άνθρωποι στους οποίους στρέφεται όμως με τον ομοφοβικό και ρατσιστικό του λόγο Αμβρόσιο, το αντιλαμβάνονται με το ίδιο τρόπο αυτό που λέτε. Το έκανε ενσυνειδήσει, ήταν ένα αποστάρισμα. Δεν ήταν... σας λέω, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια ατυχέστατη κίνηση. Τελείωσε. Τι άλλο θα σας πω. Ωραία, παρακάτω. Είδε του ψήφου το άλλο, δεν ξέρω καν τι είπε ο Μωραϊτής. Δεν είναι το πρόβλημα με αυτό. Μιλάω γενικά τώρα στο ζήτημα. Όχι, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έβαλαν το θέμα. Εμείς θεωρούμε, ακούστε κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν είσαι ένα κόμμα του 3%, μιλήσουμε ειλικρινά, όταν είσαι ένα κόμμα του 3-4%, εκείνο που κύρια προσέχεις, γιατί έχω υπάρξει τέτοιο το κόμμα, είναι η διακριτότητά σου. Να είσαι καθαρός σε εισαγωγικά. Να μην υπάρχει ίχνος αμφιβολίας για τη διακριτότητά σου. Να ξεχωρίσεις εντελώς από όλους τους άλλους. Γιατί έτσι κινδυνεύεις λιγότερο να σε απορροφήσει ο μεγαλύτερος. Όταν με την ψήφο του λαού γίνεσαι μεγαλύτερος, έχεις την πολυτέλεια σε εισαγωγικά να ανοίγεσαι και ή την υποχρέωση να ανοίγεσαι και σε καινούργια ακροατήρια. Ανοιγόμενο σε καινούργια ακροατήρια, άρα και σε εκπροσώπους των καινούριων ακροατηρίων, με κριτήριο φυσικά τη δημοκρατία, την κοινωνική πολιτική κλπ., την κοινωνική φροντίδα κλπ., έτσι, είναι πιθανόν να παίρνεις και ένα ρίσκο, προφανώς, σε επίπεδο ατομικό ή οτιδήποτε άλλο. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, παραδείγματος χάρη, υπήρχε μια περίοδο που ανοίχτηκε προς την αριστερά με συμβολικό πρόσωπο το Γλέζο, τα θυμάστε, πιθανόν ή τα έχετε ακούσει, ή την ίδια ώρα ανοίχτηκε στον Μπούτο. Ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σοβαρότατο, κορυφαίο. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή, όταν γίνεσαι με την ψήφο του λαού μεγαλύτερο κόμμα, ανοίγεσαι και σε καινούργια ακροατήρια. Άρα και σε πρόσωπα που εκφράζονται αυτά τα ακροατήρια. Σε αυτή τη διαδικασία παίρνεις και ένα ρίσκο. Δεν κάνεις πολιτική χωρίς ρίσκο. Το καλά υπολογισμένο ρίσκο, να ξέρουμε. Αν θέλετε, αφαλώς. Βάλετε μια άλλη άνω τελεία να προχωρήσουμε στον κύριο Μηταράκη. Κύριε Μηταράκη, πάμε στα δικά σας θέματα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τον κύριο Μεϊμαράκη να λέει ότι είναι τιμητική πρόταση για βραβείο Νόμπελ για τη χώρα, όταν απευθύνεται στον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος και είναι αυτό. Εκφράζει λοιπόν έναν άλλο, ας πούμε, πολιτικό πολιτισμό ο κύριος Μεϊμαράκης, ή θα λέγαμε έναν πιο κεντροδεξιό λόγο. Την ίδια στιγμή υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία φλερτάρουν περισσότερο με μια πιο ακροδεξιά ρητορική, και σήμερα είχαμε και την Εφημερίδα των Συντακτών να αποκαλύπτει ότι δήλωσε ανοιχτά χουντικός εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την παράταξη που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, και δεν έχουμε δει να αντιδράει ο υπεύθυνος. Υπάρχουν τα πρακτικά εκεί της συνεδρίας που λένε αυτός λέει ναι, είμαι ακροδεξιός. Είμαι χουντικός. Είμαι οπαδός του Παπαδόπουλου. Πώς αντιμετωπίζετε καταρχήν τη δηλωσία μέσα στο ίδιο σας το κόμμα, αν δεν θέλετε την επόμενη δηλωσία, να πούμε διαφορετικές αποχρώσεις, έτσι. Η κεντροδεξία από τη μία, ή έτσι εκείνοι που φλερτάνουν με πιο ακροδεξιά ρητορική από την άλλη. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι το κόμμα σας, στην περίπτωση του κυρίου Γκότζου, θα πρέπει να πάρει θέση και ποια θα πρέπει να είναι αυτή. Καταρχήν δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο κύριος, δεν ξέρω καν αν είναι μέλος Νέας Δημοκρατίας. Δεν τον ξέρω. Και επειδή έχουμε 400.000 μέλη, δεν μπορώ να σας απαντήσω για κάθε ένα από αυτά τα μέλη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα, ως προς τα εγγεγραμμένα μέλη, τα οποία πληρώνουν μηνιαία συνδρομή. Τώρα από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Ακροδεξιά δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Ακροδεξιά υπήρχε στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Σε εμάς, στη Νέα Δημοκρατία, ακροδεξιές συμπεριφορές δεν υπάρχουν. Είμαστε ένα κεντροδεξιό κόμμα. Λέει να βρεθεί τρόπος ώστε η αριστερά να μην ξαναέρθει στην εξουσία, αυτό δεν είναι ακροδεξιό. Είναι μια ιδεολογική γνώμη και λέει ότι αν ο ελληνικός λαός καταλάβει πού μας οδήγησε η αριστερά, ο ελληνικός λαός δημοκρατικά δεν θα θέλει να την ξαναψηφίσει. Αυτό είναι μια καθαρά πολιτική άποψη. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε, είπε κύριε Μηταράκη. Αυτό είναι σχήμα λόγου, προς Θεού τώρα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι σχήμα λόγου. Είναι σχήμα λόγου. Για τη δήλωση του κύριου Μεϊμαράκη. Αυτό είναι το ξέπλυμα που σας είπα. Τον άκρο της ακροδεξιάς. Επειδή κυβερνήσατε και τον Αλάφα. Αυτό είναι το ξέπλυμα. Αντί να πάρετε καθαρή θέση, επειδή είναι κατά δικαστία, μου λέτε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Με αρέσει η διαφορά. Όχι, με μέσο διάλογο. Πάρα πολύ μέσο διάλογο. Επειδή ο κύριος Μπαλάφας ήταν σε μια κυβέρνηση με ακροδεξιό συνέτερο και ακόμα στηρίζεται στις ψήφους των βουλευτών της κυβέρνησης. Λέστε μου την περίοδο που είμαστε στην κυβέρνηση, μια ακροδεξιά
ενέργεια του Πάνου του Καμένου. Μία. Μία, όχι δύο. Μία. Να σας παρακαλέσω. Την περίοδο της τετραετίας. Μία ενέργεια. Μία. Στα θέματα των δικαιωμάτων και τους ψήφους του Μεταπλήρου. Όχι, δεν ψήφισε, δεν ψήφισε κάποια από τους βουλευτές του το σύμφωνο συμβίωσης ή το γάμο των ομοφυλόφιλων. Όχι, αυτά δεν ψήφισε. Εντάξει. Αυτά είναι αυτό. Αφού λοιπόν, αφού σας εκφράζει ο κύριος Καμένος. Αφού κύριε Μπαλάφα σας εκφράζει ο κύριος Καμένος, το μένω και δεν είπα αυτό. Όχι, κάτσε γιατί δεν σας ενοχλεί. Ότι στη διάρκεια τη τετραετίας. Σας εκφράζει ο κύριος Καμένος. Σας εκφράζει. Όχι, επειδή δεν μου αρέσουν οι δολοφονίες χαρακτήρα. Πέστε μου. Δεν είναι δολοφονίες χαρακτήρα. Η διάρκεια της τετραετίας είναι μια ακροδεξιά ενέργεια. Στις εκλογές του 2015, η ΑΝΕΛ και το Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο κατεβήκαν δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δεξιά. Αυτά είναι σχετικά του δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ακροδεξιό κόμμα. Είναι ένα κεντρό κόμμα. Στη διάρκεια της τετραετίας μια ακροδεξιά ενέργεια του Καμένου. Κύριε Μπαλάφα, για να επανέλθουμε στην ερώτηση, να βοηθήσω αν μπορώ, κύριε Μηταράκη. Λέτε ότι δεν υπάρχει, δεν εκφράζεται ακροδεξιός λόγος μέσα από το κόμμα σας. Εδώ έχουμε και διαφορετικές αποχρώσεις σε σχέση με ότι είναι ακροδεξιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Κίρτσος είχε πει ότι δεν θεωρεί ακροδεξιό τον κύριο Όρμπαν. Γραμμή την οποία δεν υπερασπίστηκε η ηγεσία του κόμματός σας. Επομένως, τι θέλει διευκρίνηση εδώ. Θαυμάσαι και το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ηγέτης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο οποίος έθεσε θέμα Όρμπαν και τελικά οδήγησε στην ψηφοφορία που οδήγησε στο ΕΛΚ, καταδεικνύει πού είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ως προς το θέμα του Νόμπελ Ειρήνης, θα ήταν θετικό η χώρα μας να προταθεί για τον Νόμπελ Ειρήνης, αλλά όχι για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είστε σαφείς. Μάλιστα. Κύριε Μαυρότα, ένα σύντομο δικό σας εσωκομματικό, διότι χθες ο μέχρι πρότινος σύντροφός σας, επίσης στο ποτάμι ο Μόσταυλος, ο κύριος Γιώργος Αμυράς, χθες παρουσιάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία ως υποψήφιος ευρωβουλευτής και τελείωσε το μονόλεπτο που είχε για να παρουσιαστεί στους παρευρισκόμενους και σε όλους τους τηλεθεατές, λέγοντας «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Έλειπε το ζήτω η θρησκεία στη μέση. Ναι, ναι. Ναι, το παρατηρήσαμε κι εμείς και είμαστε. Νιώθετε άνετα που μέχρι πριν... 1,5 λεπτό. Μέχρι πριν λίγο καιρό ήσασταν μαζί στο ίδιο κόμμα και αμέσως είπε «Ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Εσείς πώς νιώθετε γι' αυτό? Εντάξει, ουσιαστικά επιβεβαιώνονται αυτά που είχαμε πει τότε την 21η Ιανουαρίου, όταν είχε ανεξαρτητοποιηθεί ο Γιώργος προκειμένου να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού εν ώψη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ήταν μια συμφωνία που δείξαμε έτσι τόλμη και συνέπεια και μείναμε σταθεροί σε αυτό που είχαμε πει από την αρχή και αυτό το πληρώσαμε με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να σταθώ λίγο στο θέμα που είπατε με τον κύριο Μεϊμαράκη, που είπε ότι είναι τιμητικό για τη χώρα κτλ. Εγώ να διακρίνω ένα θάρρος στον κύριο Μεϊμαράκη σε αυτό το θέμα, δηλαδή ότι δεν μπαίνει σε αυτήν την. Είτε την αντισύριζα ιστερία, είτε την αντιτσίπρας ιστερία, είτε την αντιδεξιά ιστερία από την άλλη μεριά, αλλά προσπαθεί με επιχειρήματα να δει τα υπέρ και τα κατά σε κάθε ενέργεια. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αντιπολίτευση που χρειάζεται η χώρα. Όχι μόνο τώρα, και τα επόμενα. Είναι ξεκάθαρο σημαντικό προσπαθεί να γίνει παρεξήγηση. Όχι, το διευκρίνησε. Το διευκρίνησε. Αλλά έκανε τη διάκριση. Όχι, έκανε τη διάκριση. Με την Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά είναι τιμητικό για τη χώρα. Εντάξει, τώρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι ώρα να το ξαναπιάσουμε το θέμα. Νομίζω ότι είναι σαφής η θέση του ποταμιού. Σε ό,τι αφορά τώρα των προηγούμενων, ας το πούμε, μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και την θέση που πήρανε και τώρα πόσο εύκολα φωνάζουν υπέρ ενός άλλου κόμματος, αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει γενικά το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όταν τόσο εύκολα εν μέσω της ίδιας κοινοβουλευτικής περίοδου κόμματα παίρνουν, και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, και το κίνημα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει κάνει το ίδιο. Έχει πάρει 2 βουλευτές από το ποτάμι, 3 ή 4 έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία, άνθρωποι που ψηφίστηκαν. Με κάποιο συγκεκριμένο κόμμα από συγκεκριμένους ψηφοφόρους για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι εύκολα να μπορούν να τους παίρνουν και να κατηγορούν μετά τα άλλα κόμματα ότι παίρνουν γυρολόγους και βλέπουμε τι λένε κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια υποκρισία στο συγκεκριμένο θέμα και επιτρέψτε μου να πω ότι πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές και αργότερα προς τις εθνικές εκλογές, αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος είναι να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα. Όχι μόνο την ημέρα της κάλπης. Και για να δούμε την επόμενη μέρα δεν χρειάζονται ούτε αντισύριζα μέτωπα, ούτε αντιδεξιά μέτωπα. Χρειάζονται αντιδιχαστικά μέτωπα, γιατί όποιος βλέπει μια τέτοια πόλωση πρέπει να καταλαβαίνει ότι τα άκρα είναι αυτά που τρίβουν τα χέρια τους και νομίζω ότι οι δημοκρατικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα πρέπει αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό, να δουν το μακροπρόθεσμα ωφέλη και όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα. Κύριε Μηταράκη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου σε σχέση με την ΕΡΤ. Προανήγγειλε μάλλον περικοπές. Ποια δημόσια τηλεόραση θέλει η Νέα Δημοκρατία? Να πούμε για την ακρίβεια των λεγόμενων, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι θέλουμε μία δημόσια τηλεόραση, κάποια στιγμή λέει ένα κανάλι που να έχει κάποιες προδιαγραφές.
Και ο συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ του λέει ένα κανάλι. Και λέει δημόσια τηλεόραση, είπα, δημόσια τηλεόραση. Δεν διευκρίνησε, αλλά πάντως το πλαίσιο ήταν Δεν απέκλεισε να είναι ένα κανάλι. Αυτό είναι σίγουρο. Κύριε Μηταράκη, τι θέλετε να κάνετε με την ΕΡΤ αν είστε κυβέρνηση τον Οκτώβρη? Δεν νομίζω ότι έχει τεθεί ποτέ ένα θέμα να περιοριστεί η ΕΡΤ σε ένα κανάλι. Και νομίζω και η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου, όπως την διαβάσατε, δεν λέει κάτι τέτοιο. Εμείς θεωρούμε ότι η δημόσια τηλεόραση πρέπει να είναι δημόσια τηλεόραση, πρέπει να είναι πολυφωνική, να μην είναι ένα εργαλείο στην εκάστοτε κυβέρνηση για να βάζει εκπομπές οι οποίες θα αναπαράγουν το δικό της πολιτικό λόγο. Ο στόχος της δημόσιας τηλεόρασης είναι να μιλάει σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους πολίτες και να εκφράζει όλες τις απόψεις. Και αυτό είναι που πρέπει να πετύχει και θα είναι μεγάλη κατάκτηση δημόσιας τηλεόρασης να το πετύχει σταθερά και για πάντα. Μιλώντας μαζί μας τώρα, έχετε την αίσθηση ότι υπερθεματίζουμε υπέρ του ενός κόμματος ή κατά ενός άλλου? Γιατί υπήρχε πρόσφατα την Παρασκευή και ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας κατά της ΕΡΤ. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η σημερινή εκπομπή είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ότι έχω δει ακραίες παρεμβάσεις και συμπεριφορές στη δημόσια τηλεόραση ως τηλεθεατής, έχω δει. Και έχω δει και. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό Σαββατοκύριακο, είχε τρεις ή τέσσερις υπουργούς μονολόγους για μία ώρα ο καθένας τη σημερινή κυβέρνηση, χωρίς αντίλογο από οποιοδήποτε άλλον. Έχω δει ακραία φαινόμενα. Αυτό δεν αφορά. Εσείς μας λέτε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να συρρυκνωθεί η ΕΡΤ από τη Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή, με συνδυάσατε και με την ερώτησή σας, να είμαι ειλικρινής. Ουδέποτε και ο Θεοδωρικάκος έχει πει κάτι διαφορετικό, από το γνωρίζω αρκετά καλά, και ουδέποτε έχει τεθεί ένα θέμα. Ότι ο ελληνικός λαός απαιτεί και έχει δικαίωμα να το απαιτεί, αφού πληρώνει από το λογαριασμό της ΔΕΗ για την ΕΡΤ, η ΕΡΤ να μην είναι εργαλείο κανενός, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι αυτό πρέπει να είναι ένα στόχος σε μια δημοκρατική χώρα του 21ου αιώνα. Να μιλάμε νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι. Αυτό δεν αμφισβητεί κανείς τα λεγόμενα του κ. Θεοδωρικάκου. Κύριε Μπαλάφα, εσείς πώς.